Το έλλειμμα είναι μεγάλο και θα αυξηθεί περισσότερο όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, όπως και η εκαθάριση των επιχειρήσεων που λύθηκαν, ανέφερε και πρόσθεσε ο Δήμαρχος Βόλου ότι ο συλλογισμός έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς η ανεργία και η ανέχεια κυριολεκτικά καλπάζουν και είναι επιβεβλημένος ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων του Δήμου. Οι πόροι δεν υπάρχουν στον δρόμο, δεν υπάρχει κανένα που να πάει να μας έρθει τίποτα, ούτε υπάρχει καμία μηχανή που να πόβει τον έργο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να συγκεντρώσεις χρήματα. Και το αστικό σύστημα το οποίο υπάρχει πέμπτης νεοτέρας προβλέπει ότι οι νόμοι που βάλουν προβλέπουν τους κάτω, προβλέπουν τα αναγκαστικά τέλη, προβλέπουν κάποιους ίδιους πόρους από φόρους και τα λοιπά που έχει η αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά τραγική συγκυρία και θα ήταν η αφέλεια, η λιπαγωγία εάν εξαιρούσαμε την αυτοδιοίκηση από αυτή τη τραγική συγκυρία. Εμείς βάλουμε πάνω από όλα το συμφέρον της πόλης και δεν κινηθήκαμε ούτε από κριτήρια ιδιοτέλειας. Κανείς 6 μόνο εδώ δεν έχει και των οικογενειών μας τα επιστημονικά προσόντα να αναλάβει αυτή τη θέση. Δεν εξυπηρετούμε συμφέροντα κάποιου άλλου. Όταν όμως υπάρχουν επιστολές συντεχνιακές της έντεσης αρχιτεκτών και δουτέ, οφείλουμε να τις λάβουμε υπόψη. Ο ισολογισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από την παράταξη της πλειοψηφίας. Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις των μειοψηφιών και ο Δήμαρχος προανοίγει ηλεκτροπή των οικονομικών, αφού με τα ανταποδοτικά τέλη καλύπτεται η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Σχετικά με τη ΣΑΤΑ, τόνισε ότι έχει φτάσει μόλις μία δόση και δεν έχει έρθει ακόμη η τελευταία δόση του 2010, ενώ καμία δόση του 2011. Η σημαντικότερη δυνατότητα είναι ότι έχουν απομείνει από το ΕΣΠΑ και οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να αξιοποιήσουμε την τελευταία χρηματοδοτική δυνατότητα που έχουμε, τόνισε ο κ. Σκοτεινιώτης.